κύριε Δελή, πώς δεν είναι ακριβώς έτσι. Εσείς κύριε Δελή, ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε? Νομίζω ότι... Λεφτά στον κρατικό κορβανά δεν υπάρχουν. Κατά των ιδιωτικοποιήσεων επίσης είστε. Λεφτά στον κρατικό κορβανά υπάρχουν, μονάχα που δεν υπάρχουν για τους εργαζόμενους και για τις λαϊκές ανάγκες. Δηλαδή για ποιους? Να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν για να ενισχύονται οι εφοπλιστές, υπάρχουν για να ενισχύονται οι τραπεζίτες, υπάρχουν για να ενισχύεται η λεγόμενη ανάπτυξη, να δώσουμε δηλαδή ζεστό χρήμα στους καπιταλιστές να επενδύσουν στα πεδία που εκείνοι θεωρούν ότι θα τους αποφέρουν κέρδους. Νομίζω όμως ότι πήγαμε στην ουσία της συζήτησης, κυρία Μουστάκα, για τα οικονομικά των Δήμων, για τα έσοδα και τα έξοδά του. Από πού παίρνει λοιπόν τα χρήματα ο Δήμος και πού τα διαθέτει? Ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε για το 2014 λέει όλη την αλήθεια. Από τα 371 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα 216 προέρχονται από τους δημότες, το 60% και πλέον, και μόνο τα 155 είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Αυτό είναι πρόνοια του Καλλικράτη. Να μειώνεται δηλαδή συνεχώς η κρατική επιχορήγηση και ο Δήμος να μετατρέπεται σε μια επιχείρηση που θα χαρατσώνει τους δημότες και θα προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά του με αυτόν τον τρόπο. Να θυμίσω εδώ, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλές κορώνες και για τα μνημόνια, ότι ο Καλλικράτης δεν είναι μνημονιακός νόμος. Είχε προηγηθεί της ψήφισης του μνημονίου και αποτύπωσε μια ολόκληρη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Το αν δεν εφαρμόστηκε στο βαθμό που θα έπρεπε, είναι γιατί υπήρξαν και ορισμένα προβλήματα της λειτουργίας, ήρθε και η κρίση για να τα επιτείνει. Όμως, άκουσα με προσοχή και τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Καλαφάτη και τον κύριο Μηταφίδη σχετικά με τα έσοδα των Δήμων και δεν άκουσα λέξη για την ανταποδοτικότητα. Η ανταποδοτικότητα, λοιπόν, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, είναι η βασική πηγή εσόδων για το Δήμο Θεσσαλονίκης και για όλους τους Δήμους. Ανταποδοτικότητα σημαίνει ότι ο Δήμος πια, οποιαδήποτε υπηρεσία θα παρέχει, θα πρέπει να την πληρώνουν οι πολίτες, οι οποίοι εντωμεταξύ έχουν πληρώσει τους φόρους, τους άμεσους, τους έμεσους, τα χαράτσια, τα δημοτικά τέλη και θα πρέπει να πληρώνουν και τις δημοτικές υπηρεσίες προκειμένου να αυξάνονται τα έσοδα του Δήμου και να λειτουργεί. Όσο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, για το αν θα ανοίξουμε γραφεία ή όχι, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει λεφτά έτσι. Τα δίνει με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, βάζει όρους επιλεξιμότητας, κριτήρια και λέει ότι για να δώσω χρήματα σε ένα έργο, θα πρέπει αφενός να απασχοληθούν τα δίμηνα, τα πεντάμηνα, τα εξάμηνα και τα οχτάμηνα, να τσακίσουμε δηλαδή το δικαίωμα της σταθερής εργασίας, αφετέρου να συμμετέχουν οπωσδήποτε οι ιδιώτες. Οι ιδιώτες, πολύ καλή πάσα, τώρα οι ιδιώτες κυρία Μουστάκα, να τελειώσω. Οι ιδιώτες τώρα, εάν θα είναι οι παλαιοί καπιταλιστές ή θα είναι οι υγιείς επιχειρηματίες που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό νομίζω ότι δεν έχει σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα και δεν πρέπει να μας απασχολεί. Συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Στην καθαριότητα, προσλήψεις δεν μπορούν να γίνουν. Με τα πεντάμινα διαφωνείτε. Τους συμβασίους, οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο λήγουν οι συμβάσεις τους και ο Δήμος βρίσκεται μονίμως στο σημείο μηδέν. Με τα πεντάμινα. Λύσεις πώς θα βρεθούν? Αυτή τη στιγμή η καθαριότητα του Δήμου στο μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται από εργαζόμενους που δουλεύουν με τέτοιου είδους ελαστικές σχέσεις εργασίας. Με τις οποίες διαφωνούμε, είμαστε πολέμοι γιατί παλεύουμε για το δικαίωμα της μόνιμης και σταθερής εργασίας. Όχι, δεν διαφωνούμε όλοι, διαφωνούμε όλοι στα λόγια. Από τη στιγμή που έχετε εικόνισμα και προσεύχεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην καπιταλιστική ανάπτυξη, σήμερα το καπιταλιστικό σύστημα, στη φάση την οποία βρίσκεται, δεν ανέχεται το δικαίωμα της μόνιμης και σταθερής εργασίας. Θα πρέπει, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, να πέσουν οι μισθοί και τα μεροκάματα και να έχουν το δικαίωμα οι μεγάλοι επενδυτές, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, που αφήνουν και το μετρό στο έλεος του χρόνου, επειδή δεν έχουν τα προσδοκόμενα κέρδη, να προσλαμβάνουν το προσωπικό και να το απολύουν όποτε εκείνοι θέλουν. Πώς γίνεται αυτό? Μα με τους νόμους που ψηφίζονται στη Βουλή και από το κόμμα του κυρίου Καλαφάτη και από τον ίδιο και από τα υπόλοιπα κόμματα, υλοποιώντας μια ολόκληρη στρατηγική. Τώρα, το αν υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα πάνε για να την αλλάξουν, νομίζω ότι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δέλη.